τώρα για τη σημαντική της δράση αλλά και την σημαντική συμβολή της στον εντοπισμό αλλά και επαναπατρισμό σημαντικών εκκλησιαστικών κοιμηλίων από, τα οποία είχαν κλαπεί από εκκλησίες που βρίσκονται στα κατεχόμενα κατά την περίοδο της τουρκικής εισβολής στο νησί. Τίμησε χθες βράδυ το Λύκειο Ελληνίδων Αμοχώστου την Τασούλα Χατσιτσοφή. Μια σπουδαία γυναίκα επέλεξε να τιμήσει φέτος η Ομοσπονδία του Λυκείου Ελληνίδων Αμοχώστου σε συνεργασία με την Κυπριακή Ομοσπονδία Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελματιών με την ευκαιρία της φετινής ημέρας της γυναίκας. Ο λόγος για την ιδρύτρια του Walk of Truth και πρώην πρόξενο της Κύπρου στην Ολλανδία, Τασούλα Χατζητοφή. Η γυναίκα που με τους αγώνες της πέτυχε την ανέβρεση και τον επαναπατρισμό εκατοντάδων θησαυρών που εκλάβησαν από τις εκκλησίες της κατεχόμενης Κύπρου. Και για όλους εσάς που είσαστε σήμερα, θέλω να σας πω, αγαπημένη μου Κύπρος, ό,τι και να κάνω, ούλα μα ούλα εχαλάλι σας. Διότι μόνο μαζί και ενωμένοι μπορούμε να διεκδικήσουμε το δίκαιό μας. Αυτή είναι η στρατηγική της διεκδίκησης, διότι μοιρασμένοι ακολουθούμε στρατηγική της λύπησης. Το περασμένο καλοκαίρι η κυρία Χατζητοφή πέτυχε τον επαναπατρισμό 173 εκκλησιαστικών θησαυρών, οι οποίοι κλάβηκαν μετά την τουρκική εισβολή από τον αρχαιοκάπηλο Αϊντίν Τικμέν, μεταξύ των οποίων σπουδαίες εικόνες, τοιχογραφίες και μοσαϊκά. Γνώρισα από κοντά τους αγώνες, τις αγωνίες και τους κινδύνους που διέτρεχε, τους αψηφούσε και προχωρούσε. Κινδύνευε από τους αρχαιοκάπηλους. Συναισθηματικά δεμένη με τον τόπο της και όλη την παράδοση δεν φοβόταν. Προχωρούσε. Όλα τα έσοδα από την εκδήλωση διατέθηκαν για τις ανάγκες της παιδικής εξοχής του Λυκείου στην Αγία Νάπα.